Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Κοντά σας είναι η πρωινή επισκόπηση με πλούσιο ρεπορτάζ από την δραστηριότητα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να κάνουμε αρχή με την τροπολογία που κατατέθηκε για τη μείωση στα καύσιμα και σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί, εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια, το νομοσχέδιο για τη μείωση στον έμφυα. Για τη μείωση στον έμφυα, ακριβώς. Καλημέρα και από μένα. Στις 12 αναμένεται να μιλήσει ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για το νέο μειωμένο έμφυα και να αναφερθεί στα νέα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ας δούμε όμως τι έγινε χθες κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεζιρόπουλος τόνισε ότι η κυβέρνηση κατάφερε να κατοχυρωθεί ο μειωμένος κατά 50% συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τυποποιημένο τσίπουρο και την τσικουδιά και ο υπερμειωμένος κατά 85% συντελεστής φορολόγησης για το προϊόν των διήμερων αποσταγματοποιών. Ας δούμε το ρεπορτάζ. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το τσίπουρο και τις διατάξεις για τον ένφυα εστίασαν την κριτική τους στα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσιρόπουλο να υπογραμμίζει ότι η μοναδική φορά που έλαβαν οι πολίτες σε καθαριστικά με μειωμένα ένφυα ήταν επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Επιβάλλατε 29 φόρους, εγώ το έχω πει εδώ, γιατί το λέτε συνέχεια ότι θα φέρετε χαρτιά και ποιος το λέει. Δεν είπα ποτέ νέους φόρους. 29 φόρους επιβάλλατε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Οι μερικοί ήταν νέοι, άλλοι ήταν αυξήσεις. Εκαθαριστικά, με μειωμένο ένφυα, πήραν στα χέρια τους οι φορολογούμενοι πολίτες για πρώτη φορά με κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τελεία και παύλα. Η επιβάρηση πηγαίνει στους έχοντες μεγάλη περιουσία ή σε όσους τεκμέρουμε ότι την έχουν. Εδώ η προσπάθεια είναι σωστή και νομίζω ότι θα έπρεπε λογικά να συναντά την αποδοχή της αντιπολιτεύσεως. Φαίνεται λοιπόν διατάξεις χωρίς διάλογο και απ' την άλλη κρύβεται στοιχεία. Εγώ θα το πω σήμερα, θα το πω και αύριο στην Ολομέλεια και θα το λέω μέχρι να τα φέρετε. Γιατί φοβάται το Υπουργείο Οικονομικών η πολιτική του ηγεσία να μας φέρει εδώ τον πίνακα με τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών μέσα στο 2021. Κακώς πάτε να καταργήσετε τη λέξη τσίπουρο και τσικουδιά, διότι αυτή είναι το ανταγωνιστικό μας προϊόν, άμα θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να το βγάλουν και να κερδίσουν και πολλά χρήματα και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για επίλυση προβλημάτων, αλλά για ένα μπάλωμα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της δικής σας πολιτικής. Δεν θα συζητήσω καθόλου για το ζήτημα του ένφυα, γιατί πραγματικά προκαλεί την νοημοσύνη και το λαϊκό αίσθημα. Αν δεν πληρωθεί ένα μίσθωμα, πάβει η συνεισφορά του δημοσίου. Δηλαδή, με απλά λόγια, πετιέται ο ευάλωτος οφειλέτης στον δρόμο. Είναι μηδενικά το ωφέλη, γιατί στην τριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τη Βουλή, των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα. Καθώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων με αντικειμενική αξία 80.000 ευρώ δεν έχουν καμία έκπτωση στο φόρο, στον ένφια. Ο κύριος Υπουργός εδώ μας λέει ότι δεν αυξάνει η φορολογία, ότι μειώνεται. Άρα είναι λάθος η έκθεση. Ποιο είναι το διαδικαστικό? Το διαδικαστικό είναι ότι τοποθετούμαστε σε ένα νομοσχέδιο. Ναι, το οποίο είναι η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Είναι λάθος η έκθεση, λέτε. Ισχύει που προβλέπει αύξηση φόρου ή δεν ισχύει και ισχύουν αυτά τα οποία λέει ο κ. Υπουργός? Έπρεπε να γίνει 24,5 ευρώ γιατί ήταν άμεση εφαρμοστή η καταδικαστική απόφαση. Πετύχαμε αυτό που πετύχαμε, μειωμένο συντελεστή κατά 85%. Χθες ο κύριος Παπαγρηγορίου είπε ότι έτοιμά της στις ομοσπονδίες ήταν 75% μείωση του φόρου. Εμείς πετύχαμε 85%. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πετύχει μειωμένο φόρο πάνω από 50%. Είμαστε η μοναδική χώρα. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση της Διαφθοράς ψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής. Σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορύδη και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση, που έφτασε μέχρι και τα σενάρια περί εκλογών. Η προσήλωση της κυβέρνησης σε θέματα διαφάνειας, αποτυπώνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο κατά πολέμησης της Διαφθοράς, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορύδη. Είναι η πρώτη φορά από συστάσεως του ελληνικού κράτους που υπάρχει εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, που εγκρίνεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Το σχέδιο περιλαμβάνει
128 δράσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Ωστόσο, η Δρυμία Κριτική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο πολυνομοσχέδιο, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι μέρος φιλολογικές προσλήψεις, απευθείας αναθέσεις και λογικής συγκάλυψης απέναντι σε σκάνδαλα όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε για την υπόθεση Νοβάρτης, πυροδότησε ένα σκληρό bras de fer ανάμεσα στον Υπουργό Εσωτερικών και στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Βορύδη, λυπάμαι που θα το πω, αλλά μετατρέπεται ουσιαστικά το Υπουργείο Εσωτερικών σε νομοθετικό απορριμματοφόρο της κυβέρνησης. Η χώρα λοιπόν στις διεθνείς κατατάξεις για την αξιολόγηση της διαφθοράς επί ΣΥΡΙΖΑ έχασε 7 θέσεις. Αυτά έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Νέας Δημοκρατίας. Ανεκτήθησαν οι 7 θέσεις και είμαστε και 2 θέσεις παραπάνω. Είναι συγκάλυψη της διαφθοράς ή δεν είναι η προσπάθεια, η απέλπιδα, συστηματική και πολυετής προσπάθεια που έχετε κάνει να συγκαλύψετε το σκάνδαλο Νοβάρτης? Εδώ είναι πλέον το απόγειον του θράσους. Συζητάτε ακόμα για την Νοβάρτης? Έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει με την Νοβάρτης ή όχι? Το έχετε καταλάβει τι έχει γίνει? Έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχουν εκκρεμείς ποινικές διώξεις κακουργηματικές κατά πρώην υπουργού σας? Η αντιπολίτευση στο σύνολό της επέκρινε την κυβέρνηση ότι με ένα νομοσχέδιο σκούπα, στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν σε πολλά και σοβαρά ζητήματα αρμοδιότητας 13 διαφορετικών υπουργείων, νομοθετεί με προχειρότητα και διεκδικεί βραβείο κακής νομοθέτησης. Καταγγείλαμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι δείγμα κακής νομοθέτησης. Καταγγείλαμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο ακταρμάς με διατάξεις άλλων υπουργείων, διάφορα υπουργεία, και δεν τολμήσατε βέβαια και πολλές διατάξεις να τις φέρετε στη διαβούλευση. Φέρνετε το πολυνομοσχέδιο σκούπα ως Ιωνή Πρωθυπουργός. Και σας αποκαλώ έτσι γιατί έχετε ρυθμίσεις από 13 υπουργεία. Επιδιώκετε ένα κράτος πιο επιθετικό σε βάρος των λαϊκών διεκδικήσεων και συνάμα πιο ικανό να προωθεί χωρίς καμία καθυστέρηση σε όλους τους τομείς όλα όσα απαιτούνται για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις καπιταλιστικές επενδύσεις. Ο Υπουργός, ο κ. Βορύδης, δήλωσε καθαρά πως δεν δίνεται καμία σημασία στις απόψεις της αντιπολίτευσης, αλλά η κυβέρνηση αποφασίζει και διατάζει. Έχετε την ειδίκευση πλέον να παίρνετε όρους και να τους διαστρεβλώνετε. Σε ένα νομοσχέδιο που υποτίθεται έχετε καταθέσει για την καταπολέμηση της διαφθοράς, νομοθετείτε την διαφθορά με κάθε τρόπο και σε κάθε πτυχή της δημόσιας διοίκησης. Στα πειρά της αντιπολίτευσης για κακή νομοθέτηση απάντησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών. Δεν βλέπουμε κάτι ως κακή νομοθέτηση, αλλά ως μια εκμετάλλευση αυτή τη στιγμή ενός υφιστάμενου πλαισίου προκειμένου να κάνουμε πιο καλά τη δουλειά μας και εσείς να ενημερωθείτε πιο άμεσα παρά με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής. Η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ξέφυγε μάλιστα από το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και ακούμπησε και στην σεναριολογία περί εκλογών. Εάν φέρετε αλλαγή του εκλογικού νόμου, θα είστε η γελία της μεταπολίτευσης. Θα έχετε διαπράξει τη μεγαλύτερη πράξη αυτογελιοποίησης κυβέρνησης, γιατί ακριβώς αρνηθήκατε ότι κάτι τέτοιο ισχύει, επειδή έχετε πει ότι θα το κάνετε. Να έρχεται και να μου λέει για γελιοποίηση εμένα, την ώρα που δεν έχουμε πει τίποτα εμείς για το θέμα αυτό. Όχι, δεν έχουμε πει τίποτα. Συγγνώμη, αδικό την τοποθέτησή μας. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα αυτό έχει τοποθετηθεί 17 φορές. Ποιος γελιοποιείται τώρα, κύριε Ραγκούς? Θέλετε να κάνετε εκλογές, πέστε το, κάνετε εκλογές. Εμάς οι εκλογές μάλλον μας ωφελούν αυτή την εποχή. Δεν νομίζω όμως ότι μπορεί να συντηρείται αυτή η εκλογολογία άλλο. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Βοηθάει σε ένα αποπροσανατολισμό που δεν οδηγεί πουθενά. Παραμένουμε στη συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε για την εθνική σύνταξη των ομογενών από την Αλβανία και την πρώην Σοβιετική Ένωση και για τις διατάξεις για την ευθύνη του τύπου ως προς την προστασία από συκοφαντικά δημοσιεύματα. Ρυθμίζω στο Υπουργείο Εργασίας. Περιλαμβάνοντας το νομοσχέδιο, αναφέρθηκε ο αρμόδιος υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στη διάταξη για τη χορήγηση σύνταξης στους ομογενείς από την Αλβανία και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Από 1η Ιανουαρίου του 2022 θα απαιτούνται όχι 40 χρόνια, αλλά 30 χρόνια πλέον διαμονής για να λάβουν πλήρη εθνική σύνταξη οι ομογενείς από την Αλβανία και την πρώην
Σοβιετική Ένωση. Ταυτόχρονα θα αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω η εθνική σύνταξη που λαμβάνουν, καθώς μέχρι τώρα αυτή υπολογιζόταν σε σχέση με το πόσο υπολείπονταν τα χρόνια της διαμονής τους από τα 40 χρόνια, ενώ στο εξής θα υπολογίζεται με βάση τα 30 χρόνια. Εμείς ήδη από το 20 είχαμε ζητήσει να υπάρξει πρόβλεψη, καθυστερήσατε. Οι ίδιες οι οργανώσεις των Ομογενών ζητούν τουλάχιστον να πάει στα 20 χρόνια. Εμείς για λόγους ισονομίας λέμε τα 15 χρόνια. Νομίζω ότι και εκεί θα μπορούσατε να κάνετε μία τροποποίηση. Είστε το ίδιο κόμμα που ενώ σήμερα προτείνετε με 15 χρόνια παρουσίας εδώ να δίνετε σύνταξη στους Ομογενείς μας, εσείς οι ίδιοι με την ψήφο σας θεσπίσατε το 2016 αυτό να γίνεται σε 40 χρόνια. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ, αφήστε τον κύριο Υπουργό να απαντήσει. Σας παρακαλώ. Στο συγκεκριμένο ζήτημα είστε απολογούμενοι. Ως τεράστια μεταρρύθμιση που θα συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και συντονισμό της πολιτικής για τα δάση, χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος τη μεταφορά των δασικών υπηρεσιών από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο κύριος Κρέκας, όπως και ο Υφυπουργός Γιώργος Σαμυράς, αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στη ρύθμιση για τους δασοθέντες αγρούς, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση. Επιλύουμε το ζήτημα της χρόνιας αφισβήτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των λεγόμενων δασοθέντων αγρών από το δημόσιο, δηλαδή αγροτικού χαρακτήρα εκτάσεων που δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψής τους σε δύσκολες ιστορικές συνθήκες, ιδίως κατά τη διάρκεια πολέμων, οπότε απόλυσαν τον αρχικό αγροτικό τους χαρακτήρα με αποτέλεσμα να δασωθούν. Δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να επιστρέψουν, αν το θέλουν, στην πρωτογενή παραγωγή. Με σύγχρονες καλλιέργειες, με νέες μεθόδους καλλιεργητικές και με καλλιέργειες υψηλής εξαγωγικής αξίας και υπεραξίας για τον κάθε τόπο. Ανοίγεται λοιπόν την πόρτα χωρίς βεβαίωση σύνδεσης του ιδιοκτήτη με το ακίνητο, άρα όχι για τους γεωργούς και τους αγρότες που έχουν την ανάγκη αυτή και για χρήσεις που δεν είναι γεωργικές αγροτικές, για άλλες χρήσεις, ξένες προς τον πρωτογενή τομέα τον οποίο θέλουμε να υποστηρίξουμε. Δεν ερχόμαστε εμείς να αλλάξουμε ούτε τον περιβαλλοντικό νόμο, ούτε το περιβαλλοντικό πλαίσιο, ούτε τις χρήσεις γης, ούτε τα περιφερειακά σχέδια, ούτε τίποτα. Δεύτερο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης αποτέλεσε η διάταξη για την ευθύνη του τύπου. Συγκεκριμένα, με τη νέα ρύθμιση, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμα σε εφημερίδες σε περιπτώσεις συγκοφαντικών δημοσιευμάτων. Οι ρυθμίσεις που φέρνουμε δεν δημιουργούν κανένα ζήτημα λογοκρισίας ή περιορισμού της ελευθερίας του τύπου, απολύτως καθαρό. Αντίθετα, με τις παρεμβάσεις μας δίνουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν υποστεί την πιο ακραία χειδαιότητα, που έχουν διαπομπευθεί για τη σεξουαλική τους ταυτότητα, που έχουν συκοφαντηθεί ως βιαστές παιδιών, που έχουν κατηγορηθεί για απίθανα πράγματα στην προσωπική τους ζωή, να μπορούν να διεκδικήσουν το δίκαιο τους χωρίς να κυνηγούν ανεμόμυλους. Υπάρχει και ζήτημα συνταγματικότητας, υπάρχει και ζήτημα διαδικασίας που όμως μέσα της έχει και πολύ σημαντική ουσία. Γιατί νομοθετείτε με αυτόν τον τρόπο? Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέρμα στη χυδαιότητα που στοχοποιεί ανθρώπους, πολιτικούς, θεσμικούς παράγοντες, εκκλησιαστικούς παράγοντες και κανείς δεν βγάζει άκρη. Την αύξηση των ορίων ηλικίας για αποστατεία των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης στον επαγγελματικό στίβο κάποιων στελεχών που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για ένα χρονικό διάστημα, τα οποία λόγω κατάληψής τους από το όριο ηλικίας θα έπρεπε τώρα άμεσα να αποστρατευθούν. Βγήκε ο κύριος Ζακάρ και είπε, έκανε πάλι λόγο για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Αν διαψεύδεται ή επιβεβαιώνεται τα όσα είπε ο ομόλογος Ζακάρ. Γιατί όμως να είμαστε εμείς πρώτοι αυτοί που τσιμπάμε και την ερμηνεύουμε με τον τρόπο που θα θέλαμε ενδεχομένως κακόπιστα? Γιατί? Και από πού και ως πού εγώ είχα εξοδότηση να μιλήσω για τα πετρέλαια του Αιγαίου? Δεν την έχω. Ούτε ο Τούρκος ομολόγος μου. Σε κάθε περίπτωση να το καταστήσουμε σαφές. Δεν έγινε καμία κουβέντα στη μεταξύ μας συνάντηση για συνεκμετάλλευση με αντικείμενο φυσικούς πόρους στο Αιγαίο. Στην πορεία των ελληνικών ετοιμάτων για την αξιοποίηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης. Έχει εγκριθεί από όλους, και από την Επιτροπή και από την EFC, και θα εκταμιευθεί το σχετικό ποσό τον επόμενο μήνα. Για ένα νέο μοντέλο μεταναστευτικής πολιτικής έκανε λόγο ο αρμόδιος Υπουργός Νότης Μηταράκης. Εγκαιδιάζουμε λοιπόν ένα νέο μοντέλο μετανάστευσης
με νόμιμο και οργανωμένο τρόπο απέναντι στα κυκλώματα λαθοδιακινητών. Προφανώς μειώνονται οι ροές όταν όποιος πάει να περάσει τα σύνορα για να ζητήσει άσυλο ξαναμπαίνει σε μια βάρκα ή ρίχνονται στη θάλασσα ξέροντας κολυμπή ή όχι. Μέτρα για τη διευκόλυνση της έγκρισης για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στην Ελλάδα, αλλά και για την κάλυψη των περιοχών που δεν υπάρχει τηλεοπτικό σήμα, παρουσίασε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με άλλη τροπολογία, την οποία κατέθεσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Τήλιος, παρατείνεται η προθεσμία για την τροποποίηση των καταστατικών των αγροτικών συνεταιρισμών. Να περάσουμε στις εργασίες της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, όπου αντικείμενο συζήτησης ήταν τα κεφάλαια συμμετοχής επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων μέσω της χρηματοδότησής τους από επιχειρήσεις απασχόλησε τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης υπογράμμισε την αναγκαιότητα της ανάπτυξης της καινοτομίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως οι νεοφυείς επιχειρήσεις πλέον κινούνται στο χώρο της μεγάλης επιχειρηματικότητας. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλάδα, διένυσε μία μακρά πορεία, δύσκολη στην αρχή λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά από ό,τι φάνηκε τα τελευταία 2 με 3 χρόνια, πάρα πολύ επιτυχημένη, γιατί αρκετές εταιρείες που χρηματοδοτήθηκαν και συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται από αυτά τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, έχουν γίνει μεγάλες, κάποιες έχουν εξαγοραστεί από παγκόσμιους παίχτες και έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στην Ελλάδα. Πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων και της χρηματοδότησής του παρήχε ο πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, Μάριος Βερέμης. Αυτά τα venture capital λοιπόν, αυτές οι εταιρείες, είναι φτιαγμένες από τη φύση τους να μπορούν να μπουν σε νέα σχήματα που έχουν σαφώς μεγάλο ρίσκο και να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους. Τώρα, δεν υπάρχει οικοσύστημα τεχνολογίας καινοτομίας στον κόσμο που να έχει πετύχει και δουλέψει και μεγαλώσει χωρίς τέτοιου είδους κεφάλαια. Και θα έλεγα ότι η σχέση και το μέγεθος, η επιτυχία είναι ευθέως ανάλογη. Την Επιτροπή ενημέρωσαν ακόμα ο Κώστας Λάφκας, εταίρος της Unifund και ιδρυτής της MicroGlobals, καθώς και η Μυρτώ Παπαθάνου, συνιδρύτρια και εταίρος της Μετάβαλων. Να περάσουμε τώρα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπου μεταξύ άλλων στις επίκαιρες ερωτήσεις συζητήθηκαν η πώληση της εθνικής ασφαλιστικής, η πορεία του δημοσίου χρέους της χώρας και η αποκρατικοποίηση της ΛΑΡΚΟ. Για το πρόσφατο περιστατικό με ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Μόσχα, ρωτήθηκε ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Ιωάννη Οικονόμου από τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Γκαρά. Βλέπουμε στις οθόνες μας έναν ανύπαρκτο ανταποκριτή, ο οποίος έχει σύμβαση με την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Έναν ανύπαρκτο ανταποκριτή όπου το σούπερ από κάτω γράφει ότι προβάλλεται, κάνει ανταπόκριση απευθείας από τη Μόσχα. Γνωρίζουμε μετά από καταγγελίες της Sportsper, των εργαζόμενων και της ΕΣΥΑ ότι ο συγκεκριμένος ανταποκριτής δεν μετέβει ποτέ στην πρωτεύουσα, ποτέ στην πρωτεύουσα της Ρωσίας όπου όριζε και η σύμβασή του. Είχε δοθεί ρητή οδηγία από όλους τους αρμόδιους διευθυντές, όλα τα επιτελικά στελέχη της εταιρείας, σε αλλεπάλληλες συσκέψεις, να, μέχρι που να έρθει κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο και να μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή, να ξαναπάει στη Ρωσία, να μην χρησιμοποιεί το τίτλος Μόσχα απευθείας ή από τη Μόσχα ο ανταποκριτής μας κ.ο.κ. Η διευκρίνηση αυτή κατά κανόνα τηρήθηκε. Ωστόσο, υπήρξαν πράγματι κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις κατά τις οποίες αναφέρθηκε εκ παραδρομής, όχι από σκοπιμότητα, ότι ο κ. Πατσούκας μετέδιδε το ρεπορτάζ του από τη Μόσχα. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλα όσα σας είπα μέχρι τώρα, αλλά και το γεγονός ότι ο άνθρωπος προφανώς και ήταν εδώ και δεν κρυβότανε, αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε από πλευράς του ιδιοσιογραφικού τομέα της ΕΡΤ, από τη διοίκηση, από τη διεύθυνση ειδήσεων, από τα επιτελικά στελέχη, οποιαδήποτε πρόθεση παραπλάνησης του κοινού. Στην ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Κουρλέτης, σχετικά με την πώληση της εθνικής ασφαλιστικής, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Έρχεστε εδώ πέρα να πουλήσετε τη συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία στο 40% της λογιστικής της αξίας, όταν πρόσφατα έχουν γίνει άλλες αγοροπολισίες στην ασφαλιστική αγορά, οι οποίες κυμαίνονται στο 104 της ΑΞΑ. Επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η ελληνική δημοκρατία ανέλαβε σειρά δεσμεύσεων μέχρι το τέλος του 2020, μεταξύ άλλων και την επιβεβαίωση πώλησης της εθνικής ασφαλιστικής.
Το προφίλ του δημόσιου χρέους της χώρας μας το καθιστά βιώσιμο, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέα Λοβέρδου. Η ερώτησή μου έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος σχετίζεται με τις δικές σας ανησυχίες, δηλαδή με το πώς βλέπετε την αύξηση του δημοσίου, την αλματώδη αύξηση του δημοσίου χρέους. Το προφίλ του ελληνικού χρέους, συνεπώς, έχει ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά που το καθιστά βιώσιμο. Δεύτερον, οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες, βασικός δείκτης αξιολόγησης βιωσιμότητας δημοσίου χρέους, είναι χαμηλές. Η αποκρατικοποίηση της ΛΑΡΚΟ συζητήθηκε με αφορμή ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Αθανάσιου Παφίλη. Οδηγεί την μοναδική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η ΛΑΡΚΟ, η μοναδική, και μία από τις 5 μεγαλύτερες σε όλο τον κόσμο, σε στραγγαλισμό, κυριολεκτικά, σε συνεχή υποβάθμιση και σε πιθανό κλείσιμο από ό,τι φαίνεται, ώστε να την πουλήσει στα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα. Βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαγωνιστικές διαδικασίες υπό το ΤΑΙΠΕΔ και τον ειδικό διαχείριστη. Είμαστε στο στάδιο των δεσμευτικών προσφορών. Στόχος μας είναι η προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών. Ευχόμαστε να υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι τέλους. Ευχόμαστε να υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι τέλους, ειδικά αν ισχύουν όλα αυτά που είπατε, κύριε συνάδελφε, που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας ΛΑΡΚΟ. Για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των ενισχύσεων λόγω COVID-19 στους δικαιούχους ιδιοκτήτες επαγγελματικής στέγης, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Ταϊκούρας. Πολλοί δικαιούχοι δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη ενίσχυση ούτε καν για τους τελευταίους μήνες του 2020 και ακόμη περισσότεροι για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, αν και έχουν εξασφαλισμένη την τελική έγκριση. Σας είπα ότι το 820 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 820, είναι το 95% του συνόλου των 470.000 μισθωτηρίων, βάσει των οποίων υποβλήθηκαν 2.626.000 δηλώσεις. Άρα, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε που υπάρχουν υστερήσεις ή αποκλήσεις, αλλά κάτι ουσιώδες που δεν ίσχυε σε εσάς. Σεβόμαστε τα χρήματα του φορολογουμένου. Το αίτημα για σύγχρονα σχολικά κτίρια για τα ειδικά σχολεία στο Ρέθυμνο έθεσε με ερώτησή του προς τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Μανώλης Σιντιχάκης. Οι περίπου 80 μαθητές και οι πάνω από 50 εκπαιδευτικοί των παραπάνω σχολείων στηβάζονται σε χώρους παντελώς ακατάλληλους και ανθυγιεινούς, επικίνδυνους, ειδικά σε συνθήκες πανδημίας. Το ειδικό σχολείο, όπως το έχει προτείνει ο Δήμος Ρυθμνής, θα γίνει ενταγμένο στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω τι έγιναν τα προηγούμενα 20 χρόνια. Σας λέω τι θα κάνουμε εμείς τώρα όσον αφορά το ειδικό σχολείο για το οποίο με ρωτάτε συγκεκριμένα. Το θέμα της επίγουσας χρηματοδότησης για τη διάσωση του διαδημοτικού νεκροταφείου της Δυτικής Αθήνας ανέδειξε σε ερώτησή του ο βουλευτής του Μέρα 25 Κρήτωνας Αρσένης. Έχει εκπνεύσει το χρονοδιάγραμμα, ο χρόνος που είχε δεσμευτεί αυτή η έκταση και κινδυνεύει άμεσα να χαθεί, να διεκδικηθεί από τους ιδιώτες. Θέλω να υπενθυμίσω εδώ πέρα ότι είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί χώρος για ένα νεκροταφείο, πόσο μάλλον για μια τόσο μεγάλο αναγκών νεκροταφείο. Αυτό που κάνουμε εμείς και το οποίο θα το δείτε να ξεδιπλώνεται το επόμενο χρονικό διάστημα σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι να αναζητηθεί ο βέλτιστος τρόπος χρηματοδότησης του έργου και δεσμεύουμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχετε περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Στις επίκαιρες ερωτήσεις συζητήθηκαν επίσης οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία στον αγροτικό πληθυσμό. Υπάρχει ζήτημα επιστημιστικής ασφάλειας λόγω της αύξησης του κόστου των τροφών, υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστόλου. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδιάκοπτη προμήθεια των κτηνοτρόφων με ζωοτροφές? Η κυβέρνηση αναμένει τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, απάντησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σιμεών Κεδίκογλου. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της κτηνοτροφίας, περιλαμβάνει την αξιοποίηση πόρων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι θα κατευθυνθούν σε σημαντικές μεταρρυθμιστικές αναπτυξιακές δράσεις με ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο, ώστε ταυτόχρονα να αποτελέσουν και οδικό χάρτη για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική.
Τα αιτήματα των αγροτών της Θράκης ανέφερε στην ερώτησή του ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Ιλχάν Αχμέτ. Σαν Υπουργείο πρέπει να δώσετε μάχη αύριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αυξηθεί το ποσό πέρα των 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην Ελλάδα 25, τίποτα δεν είναι. Στα νέα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Τήλιος. Έχει εξαγγελθεί και θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα ότι θα καλύψουμε το 4% του τζίρου για τις ζωοτροφές, τα τιμολόγια, για το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Το αίτημα των αγροτών της Αργολίδας για την ολοκλήρωση των αρδευτικών έργων στο νομό μετέφερε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Πουλάς. Ο λαός της Αργολίδας περιμένει να ακούσει από εσάς τι μέλη γενέστε με αυτό το περιβόητο έργο του αναβάλου που έχει ξεκινήσει από το 70 και ακόμα νερό δεν έχει φτάσει στον τόπο που πρέπει. Το πρώτο έργο θα τελειώσει το 2022, στο τέλος του χρόνου, αυτού του χρόνου. Το δεύτερο που είναι τα υπόλοιπα αυτά, 8 εκατομμύρια, υπογράφεται η σύμβαση και δώσαμε χρόνο ολοκλήρωσης μέχρι το 2023. Για αποκλεισμό μεγάλων εκτάσεων στην Ετωλακαναρνία από τις κοινοτικές ενισχύσεις, έκανε λόγο ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Δημήτριος Κωνσταντόπουλος. Τα δεδομένα στην Ετωλακαναρνία είναι 64.000 στρέμματα στην περιοχή του Νεοχωρίου να μείνουν εκτός ενισχύσεων. Επιπλέον, να τονιστεί λόγω της αναδρομικότητας που δόθηκε στην απόφαση για τα έτη 20 και 21, πολλοί αγρότες κινδυνεύουν να χάσουν οριστικά τα δικαιώματά τους, αλλά και να βρεθούν με χρέη στο δημόσιο. Πρόκειται για εδάφη που δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν, απάντησε ο κ. Γιώργος Τήλιος. Έχουν γίνει καταγγελίες. Ο ΠΚΠΕ από μόνος του στην συγκεκριμένη περιοχή είχε πραγματοποιήσει ελέγχους. Υπήρξε μια συγκεκριμένη περιοχή στην Ετωλακαναρνία που έγιναν αυτές οι καταγγελίες, όπου εκεί διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις ήταν εκτάσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν. Στην κατάρρευση της παραγωγής γούνας αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΜΕΡΑ 25 και τον Αρσένης, ζητώντας να εκπονηθεί ένα σχέδιο δίκαιης μετάβασης σε άλλες δραστηριότητες. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να ανασκουμποθείτε, να καθίσετε με την τοπική κοινωνία και να σχεδιάσετε το πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης. Πιθανόν είναι ήδη αργά. Δεν έφτασε το τέλος της γούνας, υποστήριξε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σημεών και Δίκογλου, προσθέτοντας ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήδη συμβάλλει στην προσπάθεια αναπροσανατολισμού των τοπικών οικονομιών στις συγκεκριμένες περιοχές, τόσο βραχυπρόθεσμα μέσα από τις παρεμβάσεις της μεταβατικής περίοδου 2021-2022 του τρέχοντος προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, όσο και μεσοπρόθεσμα μέσω των παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Σε άλλη ερώτησή του, ο Κρήτων Αρσένης υποστήριξε ότι η σειρμή που προμηθεύτηκε πρόσφατα η Τρενοσέ δεν είναι ασφαλής, καθώς έχουν συμβεί ατυχήματα σε άλλες χώρες. Γιατί επιτράπηκε η επιλογή των αλόγων τρένων από την Τρενοσέ για την πιο σημαντική συνδρομική γραμμή της χώρας, ενώ έχουν προκύψει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας στις χώρες που αυτά δοκιμάστηκαν. Οι συγκεκριμένοι σειρμοί πληρούν όλες τις προδιαγραφές, απάντησε ο Υφυπουργός Μεταφορών. Τα τρένα αυτά έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς πιστοποίησης, οι οποίοι έχουν εκδώσει τα πιστοποιητικά επαλήθευσης, όπως λέγονται, ύστερα από δοκιμές ότι αυτά τηρούν απόλυτα τις τεχνικές προδιαγραφές της διαλειτουργικότητας και τους συναφείς εθνικούς κανόνες. Να παραμείνουμε τώρα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και στις επίκαιρες ερωτήσεις για ζητήματα περιβάλλοντος. Το πρόβλημα των καθυστερήσεων στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων ανέδειξε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Λοβέρδος. Έχω, κύριε Υπουργέ, το δεδομένο από τη Eurostat ότι είμαστε στις τελευταίες θέσεις του σχετικού πίνακα με την διαχείριση απορριμμάτων σε ό,τι αφορά τα σύμπηκτα αστικά απόβλητα που οδηγούνται σε ενεργειακή αξιοποίηση. Για να συνοηθούμε σε καύση. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, καθώς από τις 70 περιπτώσεις ενεργών χαδά σήμερα ενεργοί επαμένουν 3. Από τους 223 ανενεργούς και μη αποκατεστημένους. Σήμερα παραμένουν 17 ανενεργοί και μη αποκατεστημένοι.
Για αποτυχία της κυβέρνησης στην υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονομώ» έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος. Το «Εξοικονομώ» του κυρίου Χατζηδάκη απλήρωτο. Το «Εξοικονομώ» του κυρίου Σκρέκα από καθυστέρηση σε καθυστέρηση. Κανένα εξοικονομώ στα δημόσια κτίρια, κανένα εξοικονομώ στην επιχειρηματικότητα και η Ελλάδα να πλήθεται από ενεργειακή φτώχεια, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα βάζεται και πλάτη στο καρτέλ της ενέργειας. Από τις 37.706 αιτήσεις υπαγωγής, που βρίσκεται κάθε αριθμό σε ποια φάση. Το 9% είναι αυτοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς. Και σε ό,τι αφορά και το νέο πρόγραμμα που αφορά στα δημόσια κτίρια, γιατί αυτό που είπαμε πριν αφορά ιδιωτικά κτίρια, διαμερίσματα, πολυκατοικίες, ήδη είναι σε αυτή τη στιγμή σε πλήρη ετοιμότητα, όπως ξέρετε, το πρόγραμμα Ηλέκτρα, που αφορά στην αξιοποίηση για ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων με ένα πολύ σημαντικό ποσό. Ο κ. Φάμελος κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για καταστρατήγηση των περιβαλλοντικών κανόνων στην εκτέλεση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Θεσσαλονίκη. Τέσσερα έργα αιωλικά, δεν είναι ακριβώς ένα σταθμός, είναι αρκετές ανεμογεννήτριες, παίρνουν βεβαίωση παραγωγού. 11 πέμπτου τα περισσότερα και 30 έκτου του τέταρτου. Όπως προκύπτει, οι τέσσερις εταιρείες είναι θυγατρικές της ίδιας. Παίρνουν διαφορετικές άδειες παραγωγού και στη συνέχεια θα δείτε ότι πηγαίνουν για διαφορετική περιβαλλοντική αδειοδότηση. Άρα υπάρχει μια κατάτμιση έργου. Σε ό,τι αφορά τον φορέα που θα αποφασίσει, είναι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Οι θεσμικοί φορείς θα πρέπει να απαντήσουν και να γνωμοδοτήσουν. Και τελικώς όλες αυτές οι γνωμοδοτήσεις και οι θέσεις φορέων, θεσμικών και μη θα αξιολογηθούν από τον ΕΦΠΚΑ για να δούμε αν τελικά δοθεί και σε ποιες η περιβαλλοντική αδειοδότηση, που είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι. Ο κύριος Σταγαράς ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στην περιοχή Κολυμπά και Ελευσίνας, απαντώντας στον βουλευτή του Μέρα 25, Κρήτον Αρσένη. Για ποιο λόγο καθυστερείται την έκδοση της απόφασης αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ελευσίνας στο Καλυμπάκι, η οποία έχει διατρέξει όλα τα σχέδια της διοικητικής διαδικασίας και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υποβολή προσέγγισης αναγκαίας προσαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου? Θα σας δώσω τώρα το ΦΕΚ της δημοσίευσης έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης στη θέση Καλυμπάκι. Το ΦΕΚ είναι 17 Μαρτίου του 2022, για να σας δώσω το τέλος της διαδικασίας που αφορά στο Καλυμπάκι. Διευκρινήσεις για την πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα της εκτροπής του Αχελώου ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργος Βαρεμένος. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να νεκραναστήσει το συγχωρεμένο σχέδιο για την εκτροπή του Αχελώου, το οποίο έχει αποδοκιμαστεί με δικαστικές αποφάσεις, αποτελεί ένα εν δυνάμει έγκλημα εναντίον του περιβάλλοντος σε σχέση με την Έτωλο Ακαρνανία αλλά και τη λεκάνη απορροής της Δυτικής Στερεάς. Από πλευράς Αχελώου, η μέση ετήσια απορροή από πλευράς Κηδικών διαμέσου του Αχελώου που χύνεται, εκβάλλει στη θάλασσα, είναι της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων 150 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Υπάρχουν, όπως και εσείς ξέρετε γιατί είστε από την περιοχή, και θέματα που αφορούν πλημμυρικά φαινόμενα κατάντη σε διάφορες περιοχές. Όλα αυτά θα αξιολογηθούν διαμέσου της μελέτης που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, απαντώντας στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κυριακή Μάλαμα, δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει άμεσα την έλλειψη προσωπικού λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ψυχοθεραπείας στη Χαλκιδική. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες δεν έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφήσουν τις ειδικές θεραπείες τους, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες. Γιατί? Γιατί ο παιδίατρος, αναπτυξιολόγος που εργαζόταν στο κέντρο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης του Πολυγύρου έχει τεθεί σε αναστολή εργασίας. Ως θέμα προέκυψε με την παρέτηση του συγκεκριμένου ανθρώπου μέσα στο μήνα που τρέχουμε. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα θα προσπαθήσουμε να βρούμε εναλλακτική λύση μέχρι την κάλυψη της θέσης. Να κλείσουμε τον κύκλο του κοινοβουλευτικού ελέγχου με τις ερωτήσεις που συζητήθηκαν για τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας.
την παράταση των συμβάσεων στις 31 Μαΐου 2022 για 3.000 εργαζόμενους στους Δήμους, η σύμβαση των οποίων έλυγε στο τέλος Μαρτίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Μέρα 25 Κρήτων Αρσένη. Ο κύριος Αρσένη ζήτησε προκήρυξη πρόσληψης μονίμων με μοριοδότηση των συμβασιούχων, τονίζοντας ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ενώ του στηρίζει και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων στο δικαστικό τους αγώνα. Ο Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε χυδαιότητα την εκμετάλλευση του θέματος, τονίζοντας ότι η μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε ορίστου είναι αντισυνταγματική. Θα δοθεί μια παράταση στις συμβάσεις αυτές μέχρι 31 Μαΐου. Δεν πρόκειται να υπερβεί καμία από αυτές τα δύο χρόνια, διότι αυτό γράφεται στον νόμο. Και από εκεί και πέρα, το ποιος θα είναι ο προγραμματισμός προσλήψεων που θα κάνουμε για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως το κάναμε στο προγραμματισμό για το 2022 και σηκώθηκε η 13Κ, έτσι θα το κάνουμε και στο προγραμματισμό προσλήψεων για το 2023, σύμφωνα με το πώς ιεραρχούμε τις ανάγκες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σε σύνολο βεβαίως και με τις συνολικές ανάγκες προσλήψεων. Πώς να εξηγήσω ότι οι έκτατοι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν εκτάκτως για το κορονοϊό δεν μας χρειάζονται μετά το Μάιο? Προφανώς θα θεωρείτε ότι έχει λήξει ο κορονοϊός και ότι οι 50 και άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους κάθε μέρα δεν είναι κορονοϊός, είναι κάτι άλλο. Θεωρώ χυδαία την πολιτική εκμετάλλευση της πραγματικής αγωνίας ανθρώπων να εργαστούν, την ώρα που στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι και συνταγματικά απαγορεύεται, αλλά και σας εξήγησα γιατί για λόγους δημοσίου συμφέροντος οι συγκεκριμένες ενέργειες δεν μπορούν να γίνονται. Ανάλογη ερώτηση για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου στην καθαριότητα, σύτηση και φύλαξη στις δημόσιες μονάδες υγείας έκανε και ο βουλευτής του ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης. Δεν τίθεται θέμα να γίνουν θέσεις αορίστου χρόνου, απάντησε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και πρόσθεσε ότι αναζητείται ο τρόπος με διαγωνισμούς οι υπηρεσίες να αναλυφθούν από ιδιώτες, αλλά έως τότε ανανεώνονται οι συμβάσεις και θα δοθεί παράταση για ένα τρίμηνο επιπλέον. Τι μέτρα θα πάρει για την άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες φύλαξης, σύντησης, καθαριότητας σε συμβάσεις αορίστου χρόνου από το Υπουργείο Υγείας και για την παράταση των συμβάσεων όλων των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το εύλογο χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί η παραπάνω διαδικασία. Και δεύτερον, τι μέτρα θα πάρθουν για να μην υπάρχει καμία εμπλοκή ανάθεση αυτών των υπηρεσιών των δημόσιων μονάδων υγείας σε εργολάβους επιχειρηματίες. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν τίθεται θέμα να λάβουν μόνιμες θέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ακριβώς γιατί οι θέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι συγκεκριμένες και αφοράν ιατρικό νοσηλευτικό λοιπόπροσωπικό. Να ζητείτε ο τρόπος με διαγωνισμούς αυτές οι υπηρεσίες να ληφθούν από ιδιώτες στο βαθμό που είναι συμφέρουσες για το δημόσιο, αλλά μέχρι τότε ανανεώνονται κανονικά οι συμβάσεις ανά τρίμηνο και μάλιστα και στο νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε για τον Ιάρχος και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρχει παράταση για όλες αυτές τις κατηγορίες για ένα τρίμηνο ακόμα. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπης Τζούφη, επεσήμανε ότι η αναστολή εργασίας των ανεμβολίαστων υγειονομικών θα συνεχιστεί και χαρακτήρισε κατάπτυστη την επιθετική συμπεριφορά που εκδηλώθηκε έξω από το Υπουργείο Υγείας. Θα συνεχιστεί και η αναστολή για τους υγειονομικούς οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν και πραγματικά σήμερα με έναν πολύ έντονο που έφτανε στα όρια του χυδαίου τρόπου έξω από το Υπουργείο υπήρξε και προπυλακισμός υπαλλήλων οι οποίοι βγαίνανε με κατάληψη όλων των εξόδων του Υπουργείου και εισόδων και αστοχοποιούν τον Υπουργό, αλλά δεν είναι δυνατόν να αστοχοποιούνται συνάδελφοί τους υπάλληλοι που απλά κάνουν τη δουλειά τους και μπαίνουν στο Υπουργείο και είτε δεν τους άφηναν να μπουν είτε τους προπυλάκησαν έξω από την Υπουργείο και από την πλαϊνή και από την πρωινή και από την προστινή είσοδο. Η κυρία Τζούφη ζήτησε να επιτραπούν οι ολιγοήμερες άδειες εμβολιασμένα παιδιά που βρίσκονται σε δομές φιλοξενίας, καθώς έχουν απομονωθεί από τις οικογένειές τους λόγω της πανδημίας. Για το συγκεκριμένο θέμα, ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ότι αν υπάρξει εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για αλλαγή επισκεπτηρίου, το Υπουργείο Υγείας θα το αποδεχθεί. Την άμεση ενίσχυση των εργαζομένων, των χαμηλοσυνταξιούχων και των ευάλωτων οικοκυριών ζήτησε με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου.
Ο κύριος Κεγκέρογλου, μεταξύ άλλων, πρότεινε άμεση αύξηση του βασικού μισθού. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Εργασίας Παναγιώτης Τσακλόγλου ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει σειρά μέτρων για παρεμβάσεις στο μέτωπο της ακρίβειας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για διαρκή απαξίωση και υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον ομό Μαγνησίας, με τραγικές ελλείψεις ακόμη και για τα στοιχειώδη, έκανε λόγο ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης. Απαντώντας, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης επεσήμανε ότι σύντομα θα τεθεί σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και για αλλαγές στον ΕΟΠΗ. Η βουλευτής του κινήματος αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη έθεσε το θέμα των εργαζόμενων στις υπηρεσίες δόμησης των Δήμων, τονίζοντας ότι υπάρχουν χρόνιες ελλείψεις, ενώ το 51% των Δήμων δεν είναι στελεχωμένο. Απαντώντας, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης δήλωσε ότι τα 12 προηγούμενα χρόνια υπήρξαν μηδενικές προσλήψεις, ενώ η παρούσα κυβέρνηση με προκήρυξη προβλέπει πρόσληψη 804 ατόμων. Επίσκεψη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο διακοινοβουλευτικών και διμερών επαφών πραγματοποίησαν ο πρόεδρος και βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αλβανίας. Η ενδυνάμωση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, καθώς και η ευρωπαϊκή πορεία της γείτονος, βρέθηκαν και υπό το πρίσμα των πολεμικών γεγονότων στην Ουκρανία στο επίκεντρο των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Βουλή κατά την επίσκεψη του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αλβανίας, Τάλαν Μπάλα, και αντιπροσωπείας βουλευτών. Την αλβανική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία υποδέχτηκε ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Νικήτας Κακλαμάνης. Ο πόλεμος που μένεται στην Ουκρανία ρίχνει τη σκιά του και στη δική μας συνάντηση, αναδεικνύοντας περισσότερο την ανάγκη για συντονισμό και συνεργασία μεταξύ γειτονικών κρατών τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Για μας έχει ιδιαίτερη σημασία η προστασία των δικαιωμάτων της μειονότητάς μας, συμπεριλαμβανομένων και των περιουσιακών τους δικαιωμάτων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αλβανίας ευχαρίστησε για την υποδοχή, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα σημαντικό στρατηγικό εταίρο. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας Ελλάδας-Αλβανίας, Μαρία Κεφάλα. Η αλβανική κοινότητα στην Ελλάδα και η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία αποτελούν δύο ισχυρές γέφυρες για τη σύσφιξη των σχέσεών μας. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, είμαστε ευγνώμονες, πολύ ευγνώμονες στην Ελλάδα για την συνεχή στήριξη. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότερη φωνή στην Ευρώπη, είναι η σημαντικότερη φωνή στην Ευρώπη για τις χώρες της Δυτικής Βαλκανικής. Παραμένουμε ως Ελλάδα σταθερά και στεναρά υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας. Η τήρηση του διεθνούς δικαίου αποτελεί διαχρονικά για την Ελλάδα πυξίδα στην πορεία της και στη θέση της στο παγκόσμιο περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κοινή μας απόφαση για παραπομπή της οριοθέτησης της ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ανοίγει έναν ακόμα κύκλο στις διμερείς μας σχέσεις, δείχνοντας τον δρόμο για το πώς μπορούν να επιληθούν ανοιχτά ζητήματα όταν υπάρχει και από τα πιο εμπλεκόμενα μέρη διάθεση για καλή γειτονία. Η επίσκεψη της αλβανικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννη Μπούγα, με τον οποίο είχε στη συνέχεια συνάντηση. Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας που πιστεύουμε, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και να προωθήσουμε κατά την επίσκεψή σας στη χώρα μας θέματα διμερούς ενδιαφέροντος, ευελπιστώντας ότι θα έχουμε την δυνατότητα να ενισχύσουμε περαιτέρω τους ήδη ισχυρούς φιλικούς δεσμούς μεταξύ των χωρών μας σε όλο το φάσμα των διμερών μας σχέσεων. Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η αλβανική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τη γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Όλγα Γεροβασίλη, και με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλη Κατρίνη. Μεγάλος αριθμός Αλβανών πολιτών βρίσκονται στην Ελλάδα, στους οποίους ναι και εμείς προσπαθήσαμε και θέματα δικαιωμάτων τους στη χώρα να τα ενισχύσουμε. Και βεβαίως θεωρούμε ότι και η μειονότητα των Ελλήνων
στην Αλβανία αλλά και οι πολίτες Αλβανοί στη χώρα μας, προφανώς και είναι γέφυρα η οποία μας φέρνει ακόμα πιο στενά. Θα πρέπει να προχωρήσει ο διμερής διάλογος για το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών, όπου νομίζω ότι μπορούν να επιτεχυνθούν διαδικασίες. Η παράταξή μας είναι αυτή που ιστορικά και με αποδείξεις ήταν ως κυβέρνηση αυτή η οποία προσυπέγραψε την ένταξη των χωρών, των Βαλκανικών χωρών το 2004 στην Αθήνα και τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν ευχταίο, θα ήταν θεμητό και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κατά αναλογία να υπάρχει και σεβασμός ή μεγαλύτερη αποδοχή του θέματος της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Μείνετε συντονισμένοι με τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, καθώς σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για την μείωση στον ένφια που περιλαμβάνει και την τροπολογία για τη μείωση στα κάψιμα. Και αναμένεται, όπως είπαμε, να μιλήσει και ο Πρωθυπουργός. Εμείς στο σημείο αυτό να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ πολύ καλή μέρα. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.